Φρένο στην ασυδοσία και την ανασφάλεια που επικρατεί τη νύχτα στη βιομηχανική ζώνη του Ηρακλείου ζητούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αλλά και όσοι κινούνται στην περιοχή, η οποία μαστίζεται από τη δράση επιτίδιων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρώτες ύλες οι οποίες είναι κάποιας αξίας. Αυτό και μόνο δημιουργεί την αίσθηση προπύργιο παραβατικών και πολλών άλλων τέτοιου είδους δράσεων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες που λειτουργούν σε ένα χώρο αχανή και απείλακτο βρίσκονται στο έλεος θρασίτατων σε σημασμένων και επίμονων χρυσοδάκτυλων που χτυπούν μέρα και νύχτα. Είναι ένα ξέφραγο γαμπέλιο, θέλει ο καθένας. Μας έχουν κλέψει 5 φορές. Έτσι. 5 φορές μας έχουν κλέψει, δεν βρίσκω μάκρυα. Είναι μόνο οι κλοπές που γίνονται. Πολλοί επιχειρηματίες φεύγουν από εδώ μεσάνυχτα. Θυμάστε το γεγονός που είχαμε με την απαγωγή συγκεκριμένου επιχειρηματία. Μεταλλικά εξαρτήματα, σωλήνες, μηχανήματα, εξοπλισμός, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, μπαίνουν στο στόχαστρο των δραστών που τη μία μέρα συλλαμβάνονται και την επόμενη επιστρέφουν για να χτυπήσουν σε άλλη επιχείρηση. Έρχεται ο άλλος και το βλέπεις. Στο βίντεο, αλλά δεν έχει ρεύμα. Το βλέπεις στην οθόνη, δεν έχει ρεύμα να δεις ποιος είναι. Πώς θα τον δεις. Βλέπεις κάποιον, περπατάει, κλέφτης. Ποιος είναι. Μόνο το τελευταίο διάστημα η αστυνομία κατέγραψε πάνω από 25 συλλήψεις για κλοπές στην περιοχή, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων. Ωστόσο, η κατάσταση δεν αλλάζει όσο ο χώρος παραμένει αφύλακτος και προσβάσιμος, ενώ θα έπρεπε να είναι απόλυτα ελεγχόμενος. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά τα κόστη που επομίζεται μια επιχείρηση για παραβρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Όμως, κακά τα ψέματα, αν θέλουμε πραγματικά να διαφυλάξουμε τις επιχειρήσεις μας, η επόμενη κίνηση η οποία πρέπει να γίνει για τη ΒΥΠΕ Ηρακλείου, που ξαναλέω είναι το απόλυτο οικονομικό κύτταρο του τόπου μας, πρέπει να κλείσει ερμητικά. Τα θέματα ασφάλειας είναι η μία όψη του νομίσματος, καθώς οι υποδομές της περιοχής είναι απαρχιωμένες και οι καταστάσεις που συναντούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι είναι άνευ προηγουμένου. Όποιος θέλει να μάθει τη γυναίκα του οδήγηση, τον βλέπεις εδώ. Όποιος θέλει να πετάξει απορρίμματα, που είναι κοντρά και δεν τα βάνει κάτι, τα φέρνει εδώ. Έτσι. Φωτισμός δεν υπάρχει. Ό,τι ξέρετε, κανένας δρόμος δεν ανάβει μια λάμπα το βράδυ. Πληρώνω φωτισμό, λέει. Για ποιο φωτισμό. Κάθε μέρα έχουμε τρακαρίσματα στην καράτζη. Κάθε μέρα, η μηχανάκι, η αυτοκίνητο, ένα ποτηλιάρισμα. 4 και 10 ψυχολάνε επιχειρήσεις, θα κάνεις από εδώ να μπεις στα φανάρια, τουλάχιστον 20 λεπτά και με νεύρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη θωράκιση της περιοχής, καθώς οι κάμερες που βρίσκονται στις εισόδους της βιομηχανικής ουδόλως αποτρέπουν τις διαθέσεις επιτίδιων. Ο μόνος τρόπος και η μόνη μέθοδος η οποία μπορείς να πεις ότι θα προστατεύσεις αυτό το πολύ σημαντικό χώρο ο οποίος παράγει καθημερινά πλούτο.